Κυρίες και κύριοι, για την τρίτη πολιτική συζήτηση θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Γιώργο Αρβανιτίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αρβανιτίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μελικόνη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σήμερα ξαναήρθε το θέμα του μετρό της Θεσσαλονίκης στην επιφάνεια, με τον κύριο Τσίπρα να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη τη μεγαλύτερη της απάτη την έκανε σε ό,τι αφορά στο μετρό, και τον κύριο Καραμανλή να λέει ότι οι Σιριζέοι εγγενίαζαν μουσαμάδες, ενώ τώρα το μετρό με τα αρχαία θα λειτουργεί στο 23. Εσάς ποια είναι η άποψή σας και ως Θεσσαλονικιού, αλλά και ως βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής? Καταρχήν, τα διαφυγήματα αντιλαμβάνεστε τι προκαλούν στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά αυτή που έχει ταλαιπωρηθεί υπερβολικά. Βέβαια. Δεν είναι μόνο το ζήτημα του μετρό που κάθε φορά όταν αποτυχάνει οτιδήποτε λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, όπως ο ΟΑΘ για παράδειγμα, ανακαλύπτεται ως πολύ μεγάλο στόχος. Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρώσει το έργο. Όλα τα άλλα είναι συζητήσεις τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που πριν από λίγο άκουσα απευχόταν ο Σοκράτης ο Φάμελος, το διπολισμό, το δικοματισμό, τις άγονες αντιπαραθέσεις. Αλλά δυστυχώς σε κάθε ένα θέμα εκεί καταλήγουμε, φαίνεται δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη συγκοινωνίες. Το μετρό είναι κρίσιμη επιλογή. Το χρωστάμε ως ελληνική πολιτεία στους κατοίκους αυτής της πόλης. Ας γίνουμε σοβαροί όλοι μας. Κύριε Αρβανιτίδη, σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, επειδή είπατε για την πόλωση και τα λοιπά, βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει μια θετική στάση και βλέπουμε ότι και το κίνημα αλλαγής προέβη σε μια επίσης θετική αποτίμηση της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας. Όλα αυτά δημιουργούν τις βάσεις για έναν, ας πούμε, σοβαρό διάλογο και όχι για μακεδονομάχους με βουκεφάλες στα πεζοδρόμια όπως είχαμε δει πριν 2-3 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχω να πω, γιατί να γυρίσω και στους βουκεφάλες, αν θέλετε, αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς είμαστε αυστηροί στη θέση μας. Καταρχήν, η στρατηγική επιλογή της οικοδόμησης συμμαχίας και συνεργασίας με το Ισραήλ και η ΑΟΣΤ με την Ιταλία, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Για να λέμε ακριβώς το τι έχει συμβεί. Όπως επίσης, σταθερή θέση της οικοδόμησης μιας εθνικής γραμμής και το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών είναι αυτό που πρώτη και πριν πάρα πολύ καιρό έχει βάλει η πρόεδρος του Κίνηματος Αλλαγής, η Φόφη Γιάννη Ματά. Αυτή λοιπόν η χάραξη εθνικής γραμμής μέσα στο οποίο προβλέπεται από το θαλάσσιο δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα όπως αποτυπώνονται από τις διεθνείς συνθήκες και το ξεκάθαρο μήνυμα ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές τις οποίες ουδείς πρέπει να ξεπεράσει είναι η σύνθεση της εθνικής μας στρατηγικής, αυτό που πρέπει να ακολουθήσουμε με ενιαία γραμμή όλα τα πολιτικά κόμματα. Το αυτονόητο ότι σαν ενιαία πρέπει να εκπέμψουμε αυτό το μήνυμα και να γίνει θέση όλων των πολιτικών κομμάτων και του ελληνικού λαού είναι ο μόνος τρόπος που διαθέτει αυτή τη στιγμή η χώρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την προκλητικότητα της Τουρκίας. Επίσης, η οικοδόμηση συμμαχιών συνολικά και όχι κάτι επιλογή, λες και το ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας ήταν το κυρίαρχο ζήτημα. Η οικοδόμηση στρατηγικών συμφωνιών της χώρας μας στα Βαλκάνια, τα οποία και αυτά ανησυχούν από την άσκηση πολιτικής επεκτατικής της Τουρκίας, δεν είναι δα όλοι να αισθάνονται ότι αυτή η διάθεση των Τούρκων για να ανακατεύεται ως δύναμη η οποία τον μπορεί, η περιφερειακή δύναμη, στο σύνολο της περιοχής, ότι αυτό είναι εμβολικό για όλους. Έχουμε τη δυνατότητα οικοδόμησης συμμαχιών και αυτό πρέπει διαρκώς η χώρα να επιδιώκει. Αυτή είναι μια σταθερή θέση. Το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο των θαλασσών, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και η οικοδόμηση συμμαχιών με τις χώρες στην Μεσόγειο συνολικά είναι η στρατηγική και βέβαια η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει η χώρα με τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ είναι τα όπλα τα οποία διαθέτουμε και το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είμαστε σε ενιαία γραμμή και ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε οτιδήποτε είναι ενάντια στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο είναι καλή από καθόλου οριοθέτηση? Προφανώς πρέπει να γίνει συνολική. Είναι δυνατόν να συζητάμε να εξαιρεθεί το Καστελόριζο από μια πιθανή συμφωνία οριοθέτησης φαλακρηπίδας ΑΟΣ με την Αίγυπτο?
Αυτό, ξέρετε ότι η πρόεδρος μας, η κυρία Γεννηματά, θα πάει στο Καστελόριζο την επόμενη Δευτέρα, όπου θα συνάντηση με τους τοπικούς φορείς του νησιού και θα τοποθετηθεί και για την τουρκική επιθετικότητα, καθώς και για το ενδεχόμενο να εξαιρεθεί το Καστελόριζο. Και έχει πάρει επίσης και την πρωτοβουλία άμεσα να ενημερώσει τους ηγέτες των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων για την αδυναμία ενιοψίας της ελληνικής φρεγάτας στο πλαίσιο της επιχείρησης ειρήνης στη Λιβύη. Αυτά πρέπει να κάνουν τα κόμματα όπου έχουν δύναμη και φωνή, στηρίζοντας την εθνική γραμμή, να κάνουν ξεκάθαρες ελληνικές θέσεις. Μάλιστα. Κύριε Αρβανιτίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνομιλήσω και ελπίζω να έχουμε και άλλα θέματα στη συνέχεια. Βεβαίως. Καθήκον μας είναι, όχι απλώς δυνατότητα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πολύ καλό βράδυ.